Καλησπέρα, καλησπέρα. Για κάποιο λόγο με βλέπετε στα σκοτεινά σήμερα. Για κάποιο λόγο με βλέπετε πολύ στα σκοτεινά και πρέπει να το φτιάξω δύο λεπτάκια αυτό. Τι κάνετε, πώς είστε? Η κάμερα τα έχει παίξει. Γενικά η κάμερα τα παίζει όλη την ώρα από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, τα νέα σας, πού σας βρίσκω, πού σας πετυχαίνω. Θα έπρεπε να είναι, να ανάψουμε τα φώτα λίγο από εδώ. Λοιπόν, να ανάψω και τα φώτα και από εδώ. Έλα, καλό μου φως. Νομίζω τώρα είμαστε κομπλέ. Και η κάμερα και τα φώτα. Ωραία. Τι κάνετε, πώς είστε, πού σας βρίσκω, πού σας πετυχαίνω. Αρκετά δυνατός ο ήχος, αλλά δεν πειράζει. Νομίζω τον χρειαζόμαστε αρκετά δυνατό τον ήχο. Κάπου εδώ πέρα προς το παρόν και μετά θα τον αυξομοιώσω. Θα το πάω ακόμα πιο πάνω. Νομίζω ότι πρέπει να μου ακούτε και εμένα καλά. Λοιπόν, σήμερα είμαστε Hellblade, Senua Sacrifice. Συνεχίζουμε τον πόνο και το ψυχολογικό τραλαλά. Λοιπόν, να δω, εντάξει, ακόμα ήταν λίγο περίεργο γιατί άργησε πάρα πολύ να μπω. Είχα τεχνικά θέματα, αλλά εντάξει. Λοιπόν, πάμε να το πάρω ζεστά σήμερα. Θα φάει λίγο ακόμη, θα φάει λίγες μέρες φαντάζομαι, αλλά σας έχω κάτι πολύ καλό μετά από αυτό. Λοιπόν, ας μην αργούμε όμως, να μπω σιγά σιγά. Εδώ είμαστε, νομίζω το έχω τώρα, πατώντας εδώ πάνω το έχουμε ακόμα πιο πολύ. Πρέπει να ακούτε αρκετά καλά, ελπίζω. Και πάμε να κάνουμε continue. Continue, να συνεχίσουμε. Εν τω μεταξύ το προηγούμενο Σάββατο δεν έγινε και την Κυριακή, θα έχουμε σήμερα και αύριο. Και λογικά δεν ξέρω. Βασικά θα ήθελα και μέσα στην εβδομάδα, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να το υποστηρίξω αυτό. Οπότε προς το παρόν μάλλον Σάββατο και Κυριακή. Λοιπόν, είμαστε σε αυτό εδώ το σημείο. Και εμείς έχουμε να πάμε σε άλλη μία πορτούλα. Καταρχάς, έχουμε να ανοίξουμε εκεί. Νομίζω τώρα πρέπει να πάμε εδώ πέρα. Okay. Εδώ είναι το βασίλειο των σκιών. Όχι, είναι το βασίλειο το περίεργο των Illusion. Γενικά έχει full Illusions. Ymir was a frost giant, a being of darkness. Ο Ymir. And all his sons and grandsons. Το κεφάλι του Ymir έκοψε Odin και το κρέμασε σε ένα δέντρο. Of his daughters and granddaughters. Some were monstrous, but others fair. Ο Μίμυρ βασικά ήταν αυτός. Buri, in shape, he was like a man, big and powerful. His son, Bor, took a fair giant to be his wife, and they had three sons. Odin was the eldest. Ναι, ο μπαμπάς του Όντιν ήταν. Εν τω μεταξύ νομίζω ότι είναι λίγο πιο σκοτεινό. Και ο Όντιν σκότωσε τον Ymir, γιατί και όντι είναι γίγαντας είναι τεχνικά, και από το αίμα του Ymir γεννήθηκαν όλοι οι γίγαντες, όλοι οτιδήποτε υπήρχε, όλος ο κόσμος και τα 9 βασίλεια πλάστηκαν νομίζω από το σώμα του Ymir όταν τον σκότωσε Όντιν. Καλησπέρα, πού σε ρε θύμιο. Τρομερή ατμόσφαιρα και βάθος στο game, ισχύει. Το παίζω στο PC εντωμεταξύ αυτή τη στιγμή. Οπ, εδώ είμαστε. Illusion hides the path to Valravn. Don't trust your eyes. Find another way to see the truth. Find another way to see the truth. Μάλιστα. Let me see the truth. Where is the truth hiding? Truth, are you there? Valoraven. Yeah, πάμε.
What's I gonna do? What's that? It's a door. It's a door, it's a bridge, it's a an airplane. Τι λέει ρε Θυμιο, πως είσαι? Yes, he did it, η Ντόρο, η μικρή εξερευνήτρια. Λοιπόν, και δες τώρα. Με το που περάσω από εδώ μέσα, όπ, πάρτο. Yeah, yeah, I saw it. We all want to see behind the wall, don't we? Once we do, we mostly just close our eyes again and pretend what we saw was never really there. Πάμε. Τα σέβη είναι πάντα ευπρόσδεκτα. Εν τω μεταξύ το νιώθω λίγο βαρύ. Την προηγούμενη φορά ήταν πιο ψηλά τα FPS του. Τώρα πάει, έρχεται μια χαρά και από PC. Καλό είναι. Μια μέρα θα το φτιάξουμε αυτό το υπερθεϊκό PC. Αν και θα με βολεύει, η αλήθεια είναι να το στριμάρω από PlayStation. Αλλά αφού το έχω στο PC, δεν ήθελα να το ξαναγοράσω για δεύτερη φορά, αρέσει. Τι λέει, πώς πας? Εγώ... Καλά, έχουμε εξαφανιστεί τελείως. Μα εδώ, κανένα πρωί θα σου έρθω. Σε αυτήν την εβδομάδα, την παράλληλη μάλλον, που θα είμαι λίγο πιο χαλαρά. Όλο το λέω και όλο. Αχ. This is the price she pays for seeing things differently. Because once you gaze into the relentless darkness, all that lurks within it can see you too. Τα βλέπω όλα, τα βλέπω όλα, χάπια ουίσκι και κοκακόλα. Πάμε. Καλό! Πρέπει να μάθω να ακούω τις φωνές, δεν είναι κακές οι φωνές τελικά. Βέβαια εγώ δεν θα πήγαινα με καμιά Παναγία εδώ, αλλά... Αδερφούλη, είχα σαπίσει την τελευταία εβδομάδα, ξέρετε λίγο ποδήλατο για ζέσταμα και... Γυμναστήριο, ε. Πρέπει να το αρχίσουμε αυτό κάποια στιγμή. Valravn's power of illusion. Align the ravens to break his magic seal. Show me what you have seen, truth. Α, πρέπει να πάμε εκεί πάνω, ε. Αχα. Α, το ξέρα. Αυτό με το γυμναστήριο που λες, Θύμιο, επιβάλλεται, επικεβάλλεται.
Λοιπόν, έλα, το έχουμε. Αν θυμάμαι καλά, πας από εδώ, για μέση παιχτούρι, ε. Οπ, το έβγαλα. Yeah, yeah, something shifted. Τι λέει με το PlayStation 5, πώς πας? Εκεί είμαστε τίποτα άλλο, κανένα καινούριο game. Ωπ, και εκεί τα ίδια. Slightly different. Looks the same, but it's not the same. Different. An imposter world. But the forest itself is watching. Πάλι εκεί πάνω πρέπει να ανεβούμε, ωραίο. Για κάτσε μία να πάμε γύρω-γύρω. Κλείνεις ραντεβού. Τι να πας στο γυμναστήριο. Το κατεβάσω, δεν το ξέρω. Okay. Θα περάσουμε και από εκεί. Αλλά ξέρω που πρέπει να πάω, παιδιά. Δεν θέλει και πολύ μυαλό. Ανεβούμε. Έλα τώρα. Τρώει τα λαγκάκια του πάντως, ε. Τι έχω την αίσθηση ότι δεν με πολύ θέλει. Ναι.
Αλλά ο Κώστας ναλού, νταλού. Είναι τέρμα εκνευριστικό αυτό. Έχει τόσα πολλά illusion που στο τέλος παίζει πάρα πολύ με το μυαλό σου. Κυριλέ και οργάνες. Αυτό μ' άρεσε. Βαλαράβεν, Ρέιβεν, Ράβεν, Βαλαράβεν. Η τρίκ, we got it. Ρα τα κατόχω. Δεν ξέρω πώς τα βγω. Βλέπει πράγματα για θάματα το κορτσούτ. Το κορτσούτ βλέπει πράγματα και θάματα. Τι κάνετε καταρχάς, όσοι είστε μέσα, καλά είστε γενικά. Βλέπω μπαίνετε σιγά σιγά, μαζευόμαστε. Οπ! I got it. Και πάμε. Βαλαράβεν, μαγιάς Βαλαράβεν. Εν τω μεταξύ όλα είναι με βάλ μπροστά. Παρεπτόντως και το δαχτυλίδι που φοράω. Μπα, βαλκνούτ λέγεται. Παρεπτόντως, by the way. Anyway. Εν τω μεταξύ νομίζω το είχα πει και τις προάλλες. Όλα τα σύμβολα που έχει μέσα τα έχω σε δαχτυλίδια. Όλα όμως. Μαμούθ. Εντυπωσιακό. Θα πω εγώ. Άντε βρε. Δεν σπρώχνεται, δεν ανοίγει η πόρτα. Ένας πισός δεν θα με χαλούσει πάντως.
Μη δεν θέλουμε το our own path λέμε. Εμείς θέλουμε να πάμε από εκεί που πάνε όλοι. Τι είμαστε, τίποτα. Οπ, δεν μ' άρεσε εδώ. Οπ. Τα δε όλα κολλιόμενα. Okay, I got this. Άδια. Μαλβαρά όπαν. The Northmen say you must sacrifice in order to receive. They tell how the runes were revealed to Odin only in sacrifice. He hung himself from the world tree and he stabbed himself with a spear. And he dedicated the sacrifice to himself. For 9 nights he hung on the tree without food or drink. He gave a cry and gathered them in his mind and learnt them. Then he fell from the tree. What? Πάμε, θα κατεβείς? Τι ωραίες αυτές τις ιστορίες με τους Νορβηγούς, βασικά με τους Βίκινγκ. Όλα τα λεφτά είναι. Πάλι εδώ. Κέρδισα τώρα. Τέλειωσα. Πω πω. Oh fuck. Turning home into a foreign land and loved ones. Into strangers. Exile makes sense when you realize that you were never really home in the first place. It's up. Λοιπόν, τώρα εδώ είναι τα δύσκολα, παιδιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, τα βλέπω. Βασικά δεν τα βλέπω, πρέπει να τα δούμε. Οπότε και για να τα δούμε... Οπ, να είμαστε... Ευχαριστώ! DLITR Bridge θα μπορούσα να το πω. Μάλιστα, με αυτή θα παλέψουμε στο τέλος. Δώστε μου 2 δευτερόλεπτα. Ναι, listen focus. Πω, τρομερό. Λοιπόν, αυτό να το ξέρετε να μην... Her own darkness.
Did she beat her dog last night? No. It nearly killed her, but she tried. Druce. Druce helped her. If it wasn't for Druce, she'd be dead. She can't beat her own darkness. Απ' εδώ δεν πάει πουθενά. Απ' εδώ δεν πάει πουθενά. Ήθελε να παντρευτεί τον Ντίλιαν. Λοιπόν. Λοιπόν, αυτό είναι τέτοιο. Οπότε φαντάζομαι, άμα το δω έτσι. Αλλά άμα το δω έτσι. Θα είναι κομπλέ. Δεν είναι κομπλέ. Γιατί βρε. Εγώ πρέπει να περάσω μια πόρτα και η πόρτα είναι αυτή. Τώρα κυριολεκτικά νιώθω λίγο χαμένος. Αλλά το βρω. Πού θα πάει. Οκ, πάμε εδώ. Αχ, γι' αυτό δεν μ' άρεσε το σύμπ. Καλησπέρα, καλησπέρα, πώς είσαι, καλά. Ευχαριστώ για το follow. Να το βρω, πού θα πάει. Να το βρω. Το συγκεκριμένο όντως είναι λίγο awkward. Εννοώ ρε παιδί μου, τα illusion είναι λίγο... Αλλά το έχουμε, δεν το έχουμε. Oh, fuck, από εδώ είμαστε. Έτσι, έτσα, έτσα, απ' εδώ. Εδώ, απ' εδώ να θα πάμε. Μια πόρτα. Πάτα το. Το βρήκαμε. Λοιπόν, το λοιπόν. Έχει και από εδώ ένα πράγμα που πρέπει να πάμε να το δούμε. Παλαράμπεν. Όπου και από εκεί βγαίνει, λογικά κάτι θα έχει εκεί μέσα. Για πάμε και προς τα μέσα. Σκύβουμε να μην χτυπήσουμε το κεφαλάκι μας. Άντε βρε, πάνε. Οπ. Και τώρα πρέπει να παίξει εδώ το βλέπω κύκλους. The Northmen say that Odin is always in search of knowledge and wisdom. Εμείς είμαστε με τους γίγαντες, δεν είμαστε με τον Όντιν. Μετά τον God of War, who guarded the waters of wisdom which flow from the roots of the world tree. From the spring, but he had to pay a price. So he gouged out his own eye as offering to Mimir. He drank from the well and traded one. Πρέπει να βγούμε εκεί πάνω τώρα.
Πάμε απ' εδώ να... Τώρα το καταλαβαίνετε ότι ο Κώστας γυρίζει άσκοπα, αλλά δεν πειράζει. Είναι μια βαθύτερη εσωτερική κατανόηση του κόσμου αυτή. Απεδονά δεν βγαίνει πουθενά. Όπα, περνάει, πες μου ότι περνάει. Από εδώ. Τι γίνεται, από εδώ δεν γίνεται τίποτα. Γιατί με τυραννάς. Το κάτι υπάρχει, αλλά... Καψαρέ Κωνσταντή. Oh, αυτό δεν ήταν. Τι look βρε. Luke Skywalker, oh. Έχει από εδώ κι άλλη, όχι δεν είναι. Άντε πάμε από εδώ. Εν τω μεταξύ το fun fact ότι εγώ το έχω παίξει αυτό και είναι η δεύτερη φορά που το παίζω. Ευτυχώς που δεν πήγα σε αυτό πρώτη φορά και πήγα στον άλλο με τις φωτιές. Γελάτε. Αμέσως παιχτούρια. Κατά λάθος. Out in the wilds, in the cold winter woods. She no longer felt fit with. Σαν να πεθαίνει η κάρτα γραφικών φαίνεται τα λέω. Όντως ισχύει. Σε αυτό είσαι μεγάλο point. Ελπίζω εδώ είναι να μην γίνει και μια βλακία και το χάσουμε το τέτοιο γιατί. Το upgrade δεν βλέπω να γίνεται ποτέ. Κάντε sponsor, donate όλα τα συναφή για να πάρουμε καινούριο PC. Να μπορούμε να στριμάρουμε. Εν τω μεταξύ έγινε μια βλακία κάποια στιγμή πιο νωρίς και ανέβασε την ανάλυση στα 2K μόνο του για κάποιο λόγο και δεν μπορούσα να στριμάρω με τίποτα. Το έριχνε συνέχεια. Πρέπει να βρούμε όλα τα κοράκια τώρα. Ό,τι ναρκωτικά δεν έχετε κάνει στη ζωή σας, θα τα κάνετε τώρα, δεν υπάρχει. Λίγο.
Αχα. I knew it. She could banish it on her own. The further she saw into the darkness, the more she struggled to see anything at all. And the globe. The smallest hints of shape, sound. Σαν λίγο στέψανε λίγο πάντως, ε. Strength until they consumed her. Νομίζω. Αυτό επίσης ήταν, δεν θυμάμαι. Μείνανε μόνο τρία, μάλιστα. Εμείς πρέπει κάπως να πάμε από εκεί και να κεντράρουμε, μάλιστα, μάλιστα. Αχ, βρε Σέμιου. Πάμε. Λέω μεταξύ, μερικές φορές, όταν το παίζεις τελείως random, παίζεις και να σου βγει, έτσι. Παίζεις και να σου βγει και να μην το καταλάβεις ότι σου βγαίνει. Οπ! Άντε γεια! My little Robin! The gate, the hell is open. Άντε γεια! Who is your daddy now? Ο Βαλαράβεν. Κάτι πήρε τα αυτή μου ότι 3090 έφτασε 2,5 χιλιάρικα και δεν είμαι σίγουρος. Αν κάποιος μέσα από το chat ξέρει, ας με ενημερώσει μία. Ω, κι άλλα illusion, γιατί τι ήθελε ο Κώστας, κι άλλα illusion. Οπ! Εδώ είμαστε. Δεν το περίμενα αυτό. Άτσι, πάμε πάλι. Όταν έπαιζα Silencer είχα τέτοιο shuriken. Αυτό δεν λέγεται sight, αυτό λέγεται έχω σχιζοφρένεια, αλλά τέλος πάντων, ποιος είμαι εγώ να το πω αυτό. Οπ, απ' εδώ δεν πάμε. Απ' εδώ να δεν παγαίνει. Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε, φαντάζομαι ότι από εδώ θα πάμε. Ή δεν θα πάμε. Έχει μια σκάλα, το είδα. Ανεβαίνω σκαλοπάτια, ανεβαίνω ανήφοριες. Οπ! Ένας δρόμος. Οδηγεί στην κορυφή. Speak to me, Drew. Tell me a story. Πώς κατεβαίνω τώρα. Listen. I will tell you the tale of a man called Findon. Findon. The Northmen captured Findon's sister, and his father sent him to pay for her release. But they took his gold, put him in chains, and held him for a day and a night without food or water. Then they released him. I don't know why. Upon his return, his father's enemies in Erin set fire to his home. His father
burnt to death, and his brother was killed. But he escaped with sorrow in his heart. His father's enemies offered redress for his loss and invited him to a feast. It was at a hall near the sea. But when he went there, they betrayed him to the Northmen, who enslaved him and took him to hell. 6 years later, his slave masters landed on the shores of Orkney, burning all before them. And into that fire, Findon made his escape. What was Findon burnt away that day? But from the flames, a new man stepped forward, and Druth was born. Druth. Druth. The man that I am now. And though Findon never set eyes on his dear sister again, I, Druth, have found you, Senua. I wish you could have seen my home before these dark times. Πάνω. Αχ, αχ. Είναι ωραίο το άτιμο. Είναι μικρό. Είναι πάρα πολύ μικρό. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι λίγο ψυχοφθόρο. Δηλαδή μπορείς να το πάρεις σε ένα tech με και την πλάκα όμως. Έλα, έλα, μην πέσεις παιδί μου. Απλά θέλει πάρα πολύ καλή ψυχολογία ρε παιδί μου. Δηλαδή σε ρίχνει πάρα πολύ το παιχνίδι, είναι πολύ βαρύ. Οπ, εδώ είμαστε. Οπ. Ω, έλα ρε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Μπορείς πρέπει να πάω πιο πίσω. Και δεν βλέπω γέρος άνθρωπος. Υπάρχει κι άλλο κομμάτι από εκεί και δεν το βλέπω. Τι γίνεται βρε. Χίλια ευχαριστώ. Θύμιο. Δεν με θέλει με την καμία όμως. Ωπ, εδώ είμαστε. Ε, φόκους, άντε βρε. Καψερό παιδί. The gate is open. It's coming back for me. Καλησπέρα, καλησπέρα στα παιδιά, τα δικά μας. Όλα τα παιδιά είναι δικά μας. Ξύπνησε το παιδί, κοιμάται. Τώρα θα πέσει ξύλο καλό, περιμένετε. Πού είσαι, όχι, όχι, μόνιμα. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα σε όλους. Πήγα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ήρθα προχθές Πέμπτη. Σήμερα μπήκα για stream. Μόνιμα Ιούλιο. Αρχές Ιουλίου, τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Λοιπόν. Και. Παρακαλάτε να έρθει η HCN γρήγορα. Με το που πάω κατευθείαν, μπώνουμε. Πρέπει να το παίξεις. Είναι διαφορετικά να το βλέπεις, διαφορετικά να το παίζεις, είναι η αλήθεια. Αξίζει. Και είναι οικονομικό, μπορείς να το βρεις. 5 ευρώ το έχω αγοράσει, νομίζω. Ετοιμαστείτε για ψυχολογικούλια τώρα. Περιμένετε, τώρα έχουμε πολύ σκληρό fight.
Ξένο, ασήκω. Τώρα, Σένουα. Take my iron mirror. Look into it. For it is a window into the underworld. Within, you will see the face of the darkness that you fear. And if you focus, like I have taught you to. Τώρα, κάτι την τρώει από πίσω. Αυτό είναι το θέμα. Trapped within its veil. It too is trapped within yours. Καλά, η αλήθεια είναι ότι είναι βαρύ, είναι. Αυτό έλεγα πριν, ότι είναι πάρα πολύ βαρύ. You let me to the wild. Ναι. You trapped me there. Έλα, μωρέ. Α, καλά. Είναι double A, αλλά... Σήκω! Έλα μωρέ τα dodge που δεν μπορώ να κάνω dodge. Αν είναι δυνατόν. Καλά εντάξει. Τρομερό το ντότσου. Σε μωρέ, κάνε το dodge σου. Δεν έχει καλό dodge. Το animation είναι ωραίο, αλλά δεν έχει καλό dodge. Παπ! Η αλήθεια είναι ότι είναι απολαυστική η μάχη, μ' αρέσει. Αλλά θέλει, το dodge του δεν είναι πολύ καλό, το χάνει. Το χάνει πάρα πολύ. Double A είναι παρεμπιπτόντως το παιχνίδι, δεν είναι Triple A. Και αλλά είναι πάρα πολύ οικονομικό και πάρα πολύ ωραία.
Είναι πιο απολαυστικό από το προηγούμενο. Ήταν πολύ πιο απολαυστική η μάχη από την προηγούμενη, μπορώ να πω. Unfair, isn't it? In those dark winter nights in the wilds, there were times when she considered letting go. Έχει ακόμη δρόμο. Αν και είναι μικρό το άτιμο, έχει πολύ δρόμο ακόμα. A chance encounter in the wilds. She would not have heard his stories of the Northmen. And she would not have this chance to find Dillings. Ελπίζω το δεύτερο. Ναι, ναι. Σιζοφρένεια, κατάθλιψη, όλα τα καλά μαζί. Να συγχωρείτε, όλα τα καλά μαζί. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι οι φωνές βοηθάνε, γιατί όταν σου κάνω να ντους, λέει πρόσεξε τι κάνεις dodge. Όταν πετυχαίνει το dodge βέβαια. Όταν πετυχαίνει το dodge. Γεια σας, άνοιξε η πόρτα, δεν το περίμενα. Δεν έφερα τίποτα, κάτι τι να σας κεράσω βρε παιδιά, εδώ, γλυκίσματα. Με κέρασε το παιχνίδι μέχρι τώρα. Απίστευτο. Πώς το περίμενε. Είναι ωραίο πάντως το άτιμο. Είναι ωραίο, αλλά βαρύ και ωραίο. Και πάμε πίσω τώρα. Κάπως πρέπει να γυρίσω βασικά. Ninja Theory. Η εταιρεία που το φτιάξε. Αλλά δεν είναι να είσαι στο mood. Τεράρια, ναι. Το τεράρια. Το τεράρια θέλω κόσμο και θέλω και διάθεση για το τεράρια. Αυτό είναι το κακό με το τεράρια. Εκεί είναι να ξεκινήσεις και να πας. Ξαναμπαίνω πάλι την ίδια πόρτα, λέει. Όχι, εντάξει. Άμα δείτε κανένα πρόσωπο πουθενά σε κανένα τοίχο, πολύ πιθανό να υπάρχει κάτι που δεν έχω δει. Εμένα όμως, γιατί μου αρέσει ο τρόπος που κοιτάει, έμπαινα τύπησα και θα είχα μια ζωή γεμάτη μυστήριο. Αυτό δεν είναι και πολύ μυστήριο, αλλά βάξ. Ηθοποιός που έχει φτιάξει πάνω στο πρόσωπό της που στηρίχθηκε η ηρωίδα, είναι πάρα πολύ μορφή. Εγώ άρχισα το Deus Ex Mankind, τόσο καλό, το έχω και έχω και τον Director's Cut, αλλά ποτέ δεν το έπαιξα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά το είχα ξεκινήσει και δεν το έπαιξα ποτέ. Και όλο λέω είναι από τα παιχνίδια που παράτησα και που δεν ασχολήθηκα. Και όλο το μετανιώνω, και όλο το μετανιώνω. Και είναι παλιό, πότε είναι το 15. Μπορεί και πιο παλιό. Εν τω μεταξύ, πας και δεν το καταλαβαίνεις. Και μετά είναι να γυρίσεις και λες πόσα χιλιόμετρα έχω χτυπήσει εδώ μέσα, ρε παιδιά. Έχει τρομερό ρολόρ, αλλά να ολοκλήρωται. Κοιτάξτε, Berserk δεν είναι που πέθανε ο Μαμιούρα. Μ' αρέσει, σας έκανα επεισόδιο ολόκληρο για τα μάγκα που μου αρέσουν και έβαλα το Berserk πάνω. Και πριν από μισό μήνα πέθανε ο Μιούρα. Και δεν θα δούμε ποτέ τον Berserk να ολοκληρώνεται. Αυτό τον ολοκληρώνω. Αχ, Θεέ μου. It's not dangerous. Open the gate. Open the gate. Open the gate. Open the gate. Ναι. Έχω εντωμεταξύ το Cyberpunk, το έχω μέσα. Πότε ήταν τα Χριστούγεννα, όταν κάναμε live, ακόμα δεν το είχα ανοίξει από τότε. Τόσο πολύ με βίδωσε το συγκεκριμένο και είναι ακόμα κλειστό. Σέμιου, παιδί μου! Καλά, το είναι πιο σοβαρό, είναι πιο σοβαρό. Εντάξει. Αλλά είναι δύσκολο. Η μάχη του νομίζω το είχα ξεκινήσει λίγο και στην αρχή που ξεκινάς μέσα και σου την πέφτουνε. Αλλά ήταν δύσκολο, δηλαδή έχουν armor οι αντίπαλοι. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Γενικά ρε παιδί μου, μπορεί να έχει όπλα, μπορεί να έχει skill. Αν ίσως να ήταν η αρχή. Ω, ακούστε. Did you think that I would let you go? That you lost me? Back in the wilds. I will never let you go. You can't get rid of me. I am your shadow.
and I will be watching when you draw your last dying gasp. I'm not ready to die. You will be when you see what they did to your dear beloved. Damien! Damien! Τώρα έχουμε flashback. Από το φόβο για το One Piece. Το One Piece άρχισε το. Είναι ωραίο. Το τέλος υπάρχει, αυτό θα τελειώσει. Το One Piece ξεκίνησε το. Αλλά το Berserk πόνεσε. Το Berserk πόνεσε πάρα πολύ. You searched for control. A way to pull through. When you were in love, you left him in tears. Το One Piece άρχισε το. Αυτό θα τελειώσει, αλλά το Berserk. Σαν το Queen Saga ήταν γι' αυτό. 33 χρόνια χαμένα. Όχι, εντάξει, ήταν ωραίο. Through stormy black seas, they raided these shores. Do you still hear his screams? And now that you're home. Εν τω μεταξύ είναι η φάση πάει και πάει και πάει και πάει και πάει και πάει και πάει. Και ακόμα πάει. Αν τα πίσω ήταν πέτρινα, θα ήταν σαν το Άλμπερο Μπέλο, ένα χωριό στην Νότια Ιταλία. These gods you cannot pray. They can break you. Αλλά είναι στα παλιά τα χρόνια αυτό, βλέπετε, δεν είχε βαφτεί, δεν ήταν τίποτα. Through his darkness you will find him in your sword still beats our heart. Ωραία μουσική. Fought for love unspoiled by your darkness within. Fought for your dream. Αυτό είναι το κεφάλι του αγαπημένου της, από ό,τι κατάλαβα, που το κουβαλάει μαζί. Έχει επιλογή δυσκολίας, okay, μέχρι στιγμής είναι βατό, το Lord με δυσκολεύει να ακολουθήσω, κατάλαβα. Τα διαβάζεις όλα αυτά ή σου έρχονται. Ελπίζω να μην χρειάζεται να διαβάσεις όλα αυτά, γιατί στα αγγλικά δεν το έχω. Ενώ μ' αρέσει, το God of War το απόλαυσα full, γιατί όλα ήταν στα ελληνικά και μ' άρεσε πάρα πολύ. Όπως και τα Tomb Raider. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι για να φτιάξεις ψυχολογία. Μετά από αυτό λες... Ξεκούραστο! Κατάλαβα. Ναι, χρειάζεται. Και τώρα πρέπει να παίξεις ένα τραγούδι. My heart, it's my heart. Έχει και όλο αυτό το πράγμα πραγματικά. Αν ήμουν η κοπελίτσα αυτή η σένη μου, θα τα είχα παίξει, δεν υπήρχε περίπτωση. Τα ακούω όλα, να ακούω και αυτό, Dolby Surround όλη την ώρα. Παίρνεις αυτό το βλέμμα μετά στο τέλος και σου λέει. Εν τω μεταξύ των άλλων τον φάγανε αλαμπόλτον, όπως το Game of Thrones, τους κρεμάσανε από το δέρμα, τον έκαναν ταμπούρλο στον τοίχο, στο τέτοιο. Είναι καλή. Και θα έχει και δεύτερο, αυτό θέλω να δω, το δεύτερο πως θα είναι. Κάτσε, ακόμα έχει, έχει δρόμο. Φαίνεται μικρό, αλλά έχει δρόμο αρκετό. Ψυχολογικά φουλ, αλλά έχει δρόμο. This is your mission. This is your quest. Σκυλί μαύρο είναι. Οπ. Λοιπόν, θα σας πάω μέχρι εκεί στο δρόμο. Άντε, πάμε. Θα βγούνε τώρα εδώ, θα μας την πέσουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Το ξέρα. Gods made you a warrior for a reason. It's your calling. One step of the past, when there is a new road ahead, the only one that makes any sense. Ακούστε μουσικάρα!
Τι μουσικάρα. Here, Hunter. Τι όμορφο μέρος. Δεν θα ήθελα να ζω εδώ. Τι όμορφο μέρος, αλλά δεν θα ήθελα να ζω εδώ. Μπα, μου θυμίζει το νησί, το χειμώνα, κάπως έτσι είμαστε κι εμείς. Χωρίς τα ψηλά βουνά. Λίγο πιο άγρια θάλασσα εδώ, αλλά εντάξει. Γεια σας, να τα πούμε. Έπρεπε να παίζει το Dance with the Devil από πίσω. Α, α, ωραία. Κι εσείς, κι εμείς. Τι τούτο. Ναι, η μάχη είναι ένα κουμπί dodge. Δεν έχει καλό dodge. Θα μπορούσε να έχει πολύ καλύτερο dodge. Ω! Έλα μωρέ, σήκω! Αυτό ήταν ένα hit KO ήταν αυτό. Τι είναι τούτο ρε! Ρε στρίψε! Ζεμπεκιά! Το Σένιου παίζει να έχει, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Παίζει και να έχει, ναι, παίζει όντως να έχει. Αλλά φυσικά εγώ θα το πω. Εν τω μεταξύ αυτό νομίζω είναι στο πιο easy. Αλλά είναι εκνευριστικό. Γιατί δεν έχει τέτοιο. Δεν έχει καλό dodge, ενώ το dodge του είναι συμπαθητικό, θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερο. The Northmen tell of the warrior woman Brynhild, who leapt into fire and rode to Hel to join her slain love Sigurd, and is challenged by the giantess. Μεταξύ δεν το αργήσω πάρα πολύ λογικά, γιατί τα ψυχολογικά που σου βγάζει το συγκεκριμένο το άτιμο. Λοιπόν, έχουμε ένα. Γεια σας, κι εσείς εδώ. Αχ, κι εμείς εδώ. The journey to Helheim is never a straight one. Each must find their own path. Align yourself to its secrets. Ωπ, εδώ είμαστε, βρείτε μου ένα χ. Κάπου υπάρχει ένα χ, αλλά εγώ δεν το βλέπω. Το μεταξύ, τώρα έχω. Πρέπει να συγκεντρωθώ. Και πρέπει να συγκεντρωθώ. Βαλαράβεν. Είναι θέμα οπτικής. Οπτικής και προοπτικής. Ωπα, να το.
Να πάτε σε αυτό που μοιάζει για χείρι, δεν ξέρω για εσάς. Δωρεάν, στο Steam. Στόχο στο Steam. Όποιος μπει Steam μας το κατεβάσει είναι παιχνίδαρος. Είναι παιχνίδαρος. Πραγματικά αξίζει. Και πρέπει να πάμε πάνω τώρα. Δεν βλέπω κιόλας. Γέρος άνθρωπος εδώ, δεν βλέπω τίποτα. Λοιπόν, κάπου από εδώ θα πρέπει να πάμε. Ας πάμε. Εδώ το άνιμους χαλάει. Εντάξει, πάρτε το, αξίζει. Το ότι αξίζει, αξίζει, παιδιά. Δηλαδή δεν το συζητάμε καν το πόσο αξίζει. Τώρα εγώ ήρθα εδώ. Κάπου πρέπει να πάω. Να σκαρφαλώσω εδώ, δεν σκαρφαλώνω. Έχω ξεχάσει. Oh, fuck! Αλήθεια τώρα. Το είχα ξεχάσει αυτό. Μάλιστα. Άνιμους, τελείως άνιμους. Τελείως άνιμους όμως, όχι βλακίες. Και έλεγα, το άκουγα από τον ήχο ότι κάτι γίνεται, αλλά... Το ξέρω ότι είναι αυτό. Είναι καθαρά θέμα focus. Πρέπει να σταθώ. Έλα, αυτό είναι τώρα, δηλαδή ότι τι. Καλά, εντάξει, άντε γεια. I knew it. Με συγχωρείτε λίγο, δύο λεπτάκια σας παρακαλώ. Δευτερόλεπτα. I'm back, I'm sorry. Λοιπόν, τώρα εγώ πρέπει να ανεβώ πάνω. Αλλά πρέπει να κατέβω και κάτω. Θα τα κάνω και τα δύο. Γιατί είμαστε στην Νορβηγία και στην Νορβηγία. Ο Thor, πριν να πάει ο κράτος και να τον σκοτώσει στο επόμενο επεισόδιο του God of War, αστραποβολάει. Εν τω μεταξύ τώρα είναι η φάση.
που δεν ξέρεις αν τα έχει στο κεφάλι της. Λοιπόν, ας τα ανοίξουμε όμως αυτό να μπορούμε να την κουπανίσουμε. Γενικά. Όταν βρίσκεται πόρτες ανοίγεται της, εσείς καλό είναι. On her threshold all will stumble. Her bed is called sick bed, and her bed hangings are called flames of a funeral pyre. They say she is easy to recognize. Αντώνη, πώς σου φαίνονται οι ιστορίες από πίσω, δεν γαμάτος σαν τον God of War, που είχες το κεφάλι του Μίμυρ και περπατούσες. Έλα, αυτό είναι too easy for Artizi, το έχουμε. Γενικά, ένα από τα πράγματα που λατρεύω σε αυτά τα παιχνίδια, μπορεί να είναι σπαστικά, μπορεί χιλιάδιο, μπορεί, αλλά λατρεύω όταν σου πετάει το lore από πίσω την ιστορία. Γενικά, ρε παιδί μου, είναι... Μ' αρέσει να περπατάς. Αντί να έχεις ραδιόφωνο, έχεις την ιστορία, ρε παιδί μου, το οποίο είναι γαμάτο. Προσωπικά, το θεωρώ top. Γι' αυτό και μ' άρεσε και τον God of War, έμπαινε στη βάρκα και δεν βαριώσουνα γιατί άκουγες μια ιστορία από πίσω. Δεν ακούγονται πολύ καλά, ε. Να δώσω λίγο ένταση στον ήχο. Αυτό, Αντώνη, θέλει ακουστικά βασικά, αυτό είναι το θέμα. Κάπου εδώ πέρα νομίζω. Αλλά και πάλι, ναι, αυτό θέλει ακουστικά. Για να το απολαύσεις, να το καταλάβεις, θέλει ακουστικά. Κοσμοτέ θα μας δώσει ένα gigabyte. Ξοδεύεται η Κοσμοτέ. Και τώρα θα αρχίσουν να πέφτουν οι γέφυρες. Το ξέρω. Όχι. Για να δω. Λίμνο χειρότερο καιρό, φλωράκια Σκανδιναβή. Έλα, εν τω μεταξύ, δείτε, άσχετο, βλέπετε, το έμβλημα που έχει πίσω, αυτό που βλέπετε, αυτό εδώ που βλέπετε πίσω είναι το μελοκτήριο του κάτω. Όχι, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, νομίζω ότι ελπίζω να φαίνεται καλά. Αυτό είναι ο κόμπος του Όντιν, υποτίθεται. Είναι γαμάτο, γιατί το παίζεις και παίζεις και σαν δαχτυλίδι και σου λέει άντε πάρ' το, άντε για. Ποιος καλύτερος για να παίξει αυτό το παιχνίδι από μένα, πραγματικά. Ωχω, γεια σας παιδιά. Έλα, ούτε όλα να wake να ήμασταν. Πού τρέχω τώρα. It's coming. That song again. Is it? It's Ella. Yes, the source of the darkness. It's coming. This Κατάκια. Is your moment. Fuck off, αντιγιά. Πού τρε... I'm sorry. What are you doing? Τάδε κολλιόμενα. Τάδε κολλιόμενα. You're not a warrior. You're a disgrace. Ναι, ναι, πάνε, πάλι ψήφισε. The gods will punish you for this. Καλά. Pick up the sword. Pick it up. Fight the darkness. Fight it. Fight it. Get up. And fight with the devil. Get up. Get up and fight! Γυλάμε το, αν είναι δυνατόν. Καλό. Τρομερό. Πανέξυπνο. Καλά, εντάξει, έπρεπε να συμβεί για να συνεχίσει τη ιστορία. Αγώνα του σπαθού του φωτός τώρα, προφανώς. Stormy seas and lost. Υπάρχει μια ιστορία, σκανδιναβική, η οποία μιλάει για ένα σπαθί το οποίο το έφτιαξε κάποιος για να μπορεί να πολεμάει τους θεούς στην Σκανδιναβία. Και εμείς θα προσπαθούμε να το ξαναβρούμε αυτό το σπαθί. Είναι κάτι στο Excalibur, αλλά σαν να το σπάσεις. Is this what hell is? A world shaped by Senua's nightmares. Maybe that's why people feared seeing the world through her eyes. Because if you believe that Senua's reality is twisted, you must accept that yours might be too. You failed the gods. You're pathetic. Rotten. Cursed.
Πες μας κάτι καινούργιο. Δεν ξέρω. What were you thinking? Oh, αυτή τα λέει. Did you really think you could win? How stupid can you be? Η φωνή μοιάζει με τον Deathman. Πώς τον λένε, ρε? Που έπαιζε το Triple X και το Riddick. Look at you. Όλο ίδια φωνή όμως. Worthless, weak, ο τέτοιος, ρε. Ο καραφλός, ο... πώς τον λένε βέβαια στο Riddick. Φωνή είναι ολόιδια. Πώς τον λένε, ρε. Take τον τέτοιο. Πάρε τώρα τον ηχοκόπτη και πήγαινε να παλέψεις. Broken and lost. Just like your soul. Τουλάχιστον πλήθηκε λίγο. Αλλά εντάξει. Αυτό το παιδί. Why go on when you give everything and face that which torments you, only to find that it is worse than you could have imagined? Why go on? Is it really so weak to ask this? Or are we just so afraid of the honest answer? Το μεταξύ έχει μπροστά πλεγμένη φρικέρτα. Λίγο πεπλεγμένη είναι η αλήθεια. Κέλτικο σύμβολο. The answer lies in a memory. A feeling. A song. Μουσικάρες. Μουσικάρες. Που δεν ακούγονται καλά, αλλά ακούγεται. Σήκω, έλα, πάμε. Έχουμε δρόμο ακόμα. Λέω, Λούκα, I'm your father. Get up. Πάει να παίξει το πιάνο με κιθάρα από πίσω, το σκέφτηκε, το ξανασταματάει. Ακούστε. Έλα, άλλη μία. Πού πάμε. Έπεσε από τη γέφυρα, καλά. Άντε ξανανέβα, τόσο αγώνα έκανα να ανεβώ. Αν είναι δυναμόν. Άντε πουλάκι μου, πάμε μικρό μου περιστέρι. Οπ, έκανε και φωτιά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Έβαλε και μια φωτιά εδώ να πιει ένα καφεδάκι στα γρήγορα. Αλλά ο καθρέφτης καθρέφτης, αλλά το σπαθί το σπάς. Ανεβαίνω σκάλο βαθιά. Οπ. Το loot whore μέσα μου, αν και δεν έχει καθόλου loot το παιχνίδι, δεν με αφήνει. Μου λέει ψάξε, μη λαχανιάζεις, μπορούμε! Πώς θα πάμε μαραθώνιο, τρέχα! Στο πανελληνιακό, προχώρα! Ωραία περιοχή εδώ πέρα. Παρεπιπτόντως είναι από τις πιο όμορφες περιοχές. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μπορεί να είναι ένα εκτοταφείο πλοίων κυριολεκτικά, αλλά έχει πάρα πολύ ωραίο σχεδιασμό η περιοχή. Before she first met him, she was not in a good place. Just a teenager, but not like the others. Εδώ μεταξύ βλέπεις η φυστηγενής άμμος. Γενικά η μαύρη άμμος είναι από... Only occasionally did she venture out on her own, collecting firewood and herbs. Out in the Orkney Plains. Που λέγανε ότι στα αρχαία χρόνια επικοινωνούσε η υπόγεια με την Έτνα. Και ήταν υποτίθεται εκεί που ο Θεός Ήφαιστος είχε το εργαστήριο του. Δηλαδή ο Μόσχυλος, το ηφαίστειο. Επίσης, fun fact ιστορία για όσους δεν ξέρετε, η Λίμνος είχε και έχει ακόμη την περιβόητη λίμνη Αγή.
Τα πρώτα χάπια που κόπηκαν στην ιστορία ήταν η Λίμνια Γη. Και τι ήταν η Λίμνια Γη, λοιπόν? Η φεστιγενής προέλευσης λάσπη, μια φορά το χρόνο, λίγο μετά της Παναγιάς, ημερομηνιακά, γιατί είναι από τα αρχαία χρόνια, φανταστείτε. Λοιπόν, πήγαιναν και έσκαβαν σε μια συγκεκριμένη περιοχή και έπαιρναν ένα ιαματικό χώμα, το οποίο λέγεται Λίμνια Γη. Και γι' αυτό όσοι παίρνετε κρασί που λέγεται Λίμνια Γη, από εκεί βγαίνει. Λοιπόν, το ιαματικό χρώμα αυτό της Λίμνου είναι γνωστό από τα προϊστορικά χρόνια σχεδόν. Γιατί σκεφτείτε ότι με το Φιλοκτήτη, την πληγή του Φιλοκτήτη, με τη Λίμνια Γη θεράπευσαν, υποτίθεται, οι κάτοικοι της Λίμνου στον Τροϊκό Πόλεμο. Ναι, ισχύει. Έχει γίνει τρομερή δουλειά. Όχι, μανούλα είναι αυτή. Γεια. Θα μας μιλήσεις? Senua, there will be times that you will feel alone and exhausted. Τόση ώρα παίζω και φιλελώνω. Like a strange little fish swimming against the tides of the big ocean. But have the faith to let go and let the tide carry you away. Because the whole ocean is your home. It does not ask you to swim against it. Λοιπόν, και που λέτε, Λίμνια Γη. Επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο Σουλτάνος του 1600 κάτι ήτανε, είχε, τα κόβανε σε χάπια, είχε διορίσει ειδικό τέτοιο συνεργείο που δεν ξέρω πώς το είχαν κάνει τότε, και κόβανε χάπια και βάζαν τη σφραγίδα του Σουλτάνου επάνω και πουλούσανε σε χάπια τη Λίμνια Γη, η οποία ήταν, θεράπευε σχεδόν πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές ασθένειες, οτιδήποτε. Κυρίως για πληγές ήταν και για εσωτερικά. Εσωτερικές πληγές. Κάπως έτσι. It's already disappeared. Nothing lives here, not even you. It's in your mind. You think you can see it, but it's in your mind. In your mind. It is only in your mind. There he was. Μπορώ να κατεβώ από εδώ, από τα βράχια. Πώς κατεβαίνω από εδώ? Πώς κατεβαίνω από τους βράχους? Δηλαδή ήρθα ως εδώ. Μην λες και αλλάζει το περιβάλλον. Έπες. Μην πέφτεις, παιδί μου. Ακούστε. The Northmen tell of a great hero. His name is Sigurd. His father's hall was built around a great tree, and one day, Odin comes and thrusts a sword into the tree, a gift to whomever can release it. Many try, but the sword comes out at Sigurd's touch. His brother-in-law, King Sigir, wants it, but Sigmund refuses him, so King Sigir plots revenge. He invites Sigmund and his brothers to a feast, but when they arrive, they are met with an army. Not a warm welcome. King Sigir captures Sigmund and his brothers, steals his coveted sword, and readies them for execution. Είναι από τα θρελικά σκανδιναβικά σπαθιά αυτό. Και στο δίνει intro, γιατί αυτό θα πάμε να βρούμε στην ουσία. Μόνο έτσι θα προχωρήσει η ηρωίδα μας. Αν δεν βρει το σπαθί του Sigmund, προκοπή δεν βλέπεις. Στο λέω εγώ, εκ πείρας. Up. It's always sir. And here is the end of Sigmund's story. He was a fierce and great warrior who fought many battles. One day, an old man came onto the battlefield. Although shadowed by a hood, Sigmund saw that he only had one eye. Odin. The man raised his spear, and Sigmund struck at it with his sword, but the sword shattered into pieces. Sigmund then knew that this was Odin,
and thus that victory could not be his. Σε τρία κομμάτια το σπάθι του Σίγμουντ. He bowed his head and accepted his end. Dying, he tells his wife that she is with child, and that her son will one day make a great weapon out of the fragments of his sword. The sword named Gram. Επίσης, τώρα θα μπορούσε κάποιος να κάνει συσχετισμό και με τον κώδικα Da Vinci. Γκραλ, όπως είναι το δισκοπότηρο. Γενικά είναι πολύ κοντινά όλα αυτά σε μυθολογίες, οπότε ξέρεις. Και επ' αυτό, και με αυτό έχω τέτοιο, όπως το λένε, δαχτυλίδι. Προφανώς είναι το δέντρο της ζωής, το Yggdrasil. Προφανώς και θα έχω. Καμή δεν είχα. Για πάμε να δούμε λίγο την όμορφη μας θέα από τα ψηλά στα χαμηλά. Και εκεί πέρα είναι το βασίλειο των Άννων που θέλουμε να πάμε ποτέ. Εκεί μπροστά θυμίζει τόσο πολύ Skyrim. Αλλά εμείς επειδή είμαστε γαμάτα παιδιά θα πάμε εκεί πέρα. Εκεί στο The Trail. Στο όμορφο μας το Δεντρέλι. Μισό λεπτάκι. Τρέξε ρε παιδέλη μου, λένε και στο χωριό. Οπ, και εδώ. Όχι, αυτό δεν είναι εδώ. Καλά. Το πάρα τώρα από εκεί. Πάω μέχρι το δέντρο, γιατί μετά έχει πολύ δρόμο. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ δρόμο. Και ποιος είναι ο πολύς δρόμος τώρα για να ξέρετε λίγο πώς θα πάει η ιστορία. Λοιπόν, εκεί πέρα στο δέντρο που θέλουμε να φτάσουμε, αν πεσωθεί που λένε και στο χωριό, που δεν τη βλέπω να πεσώνεται ποτέ. Πεσώνω μέσα σημαίνει φτάνω. Θα σε λέει πήγαινε και άμα πεσωθείς ποτέ. Μεταξύ αυτά τα λιμιά τα λατρεύω γάμο το και τη γλώσσα ever. Λοιπόν, άμα πεσωθεί ποτέ, πρέπει να χωριστούμε και έχει 250 πράγματα να μαζέψουμε κομμάτι-κομμάτι το σπαθί. Και γενικά είναι λίγο, να σας το πω απλά, όσο πιο απλά μπορώ, είναι λίγο βγάλισμα ψυχής. Γιατί τα μέρη που έχει αυτή τα σπαθιά εκεί πέρα, τι είναι ρε παιδί με τα κομμάτια, πρέπει εγώ να μαζέψω. Και εγώ θα τα μαζέψω, δεν μαζεύει κανένας άλλος. Ω, Προύνος! Σαν να το ξέρω ένα πράγμα. Death for Sigmund and his brother seems certain. But the king's wife is Sigmund's sister, and she begs for mercy and implores the king to chain them up instead. He agrees. Not for mercy though, but because he plans an even more cruel and lingering death. Chained to a tree in the forest that night, a she-wolf comes and devours one of Sigmund's brothers. She returns, ravenous, night after night, until only Sigmund is left. The next day, Sigmund's sister sends a servant with honey to smear on Sigmund's face. But to what end? Well, that night, when the she-wolf appears again, you'll never guess what happens. Εδώ θυμάστε λίγο το Game of Thrones, γενικά. Η σκανδιναβική μυθολογία είναι τρομερή. Μην τρομερή. Και σας συνιστώ να πάρετε το βιβλίο του Neil Gaiman που έχει για τους μύθους των Βορείων. Τι τρομερό βιβλίο, πάρτε το. Ή κατεβάστε το σε PDF, το έχω μέσα στο φάκελο που σας δίνω κάθε Κυριακή. Πραγματικά σας το συνιστώ, πάτε αγοράστε το. Ή αγοράστε το, κατεβάστε το ή διαβάστε το πραγματικά. Και εσύ Αντώνη, αν δεν το έχεις πραγματικά αξίζει την Neil Gaiman. Gaiman, 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 Gaiman.
Μια σκαρφαλόνια εκεί πέρα. Θα χάνια στο κορτσού. Day after day, watching from afar, she mimicked him. Και η φάση ποια είναι, μας φαίνει το δέντρο και μέσα και τέλος, αλλά έχει δρόμο ακόμα. Το ξέρα, έλα και εσύ εδώ, κάνε του παπά. Οπ. As the she-wolf licks the sweet honey from Sigmund's face, he bites the wolf's tongue. The she-wolf pulls away, but Sigmund holds on. The chains break, and he is free. After his escape, Sigmund lives like us, hidden in the forest. His enemy, King Siggeir, believing him dead, as his sister, plots revenge. Revenge, αυτή η αδερφή του πραγματικά. Γιατί ο άντρας της ήθελε να τον ξεπαστρέψει το Sigmund και τα αδέρφια της. But their blood is weak and corrupted, and they're put to death by Sigmund. Αλλά έχει καλά ανήψια ο Sigmund. One that is cold of heart and pure of blood. Είχε πολύ καλά ανήψει ο Sigmund. Πραγματικά. Τώρα μου ήρθε φλασιά ότι ο Sigmund Freund είναι ναι, οκ. Θα ήταν αν δεν είχε. Όπω και μετά ήρθε ο ωκεανός. Θυμίζει πάρα πολύ το χωριό της βασικά. Αυτό έχει πείσει με 40 φορές το dance. Και μετά από αυτά τα όμορφα, θα σας δείξω εγώ μια ομορφιά. Ω, γεια σου δέντρο που θυμίζεις η κραζή. Πολύ ωραία δουλειά. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Και τώρα μετά από αυτό το κοροϊτσάκι... What's your name? Κώστας Άλεκας, εσένα. Senua. Αυτή είναι η Senua. I haven't seen you before. I'm not... I don't leave home much. Oh. Senua's daughter. I have to go. Wait. Μια μέρα στο μέλλον σε αυτό το δέντρο τον κάνουν ταμπούρλο αυτόν, αλλά δεν το λέμε. No one. No one? Well, I watched you. And you learned all of that from watching me? You should become a warrior, you know. Me? I'm Dillian. I'm here for the warrior trials. Dillian? Just come and watch. And bring your sword. You can't put it into words. That moment. When you look into the eyes of the one who is supposed to reassure you, make you feel safe. Τι όμορφο δέντρο! Και κάπως έτσι ήταν το δέντρο που ξεκινούσε στο Μπερζέρκο, αιώ. Από ένα τέτοιο δέντρο, λοιπόν, που λέτε το Μπερζέρκο αγαπημένο και πονεμένο, ξεκινούσε. Είχε ένα πτώμα. Και το πτώμα ξαφνικά γεννάει και πέφτει ένα μωρό. Και αυτό ήταν ο Γκάτς. Και φτάσαμε εδώ πέρα να μην πω τι ποτέ. Senua knows that there's no going back to how things worked. Their gods can see into your mind. They will use this power to destroy you. They won't stop me. I can still feel him. Whatever's left of him, they will never let him go. I'm not gonna let him rot here. You're the one rotting here. Leave me alone. You will die here. No. And all your suffering will have been for nothing. Shut up! Έχω θήκη, θέλω και σπαθί, πάμε. Dillian. Μεταξύ το κεφάλι του Dillian είναι από πίσω. Αν το προσέξετε, ο Dillian είναι λίγο αχνοφαίνεται. Πίσω από την πλάτη της. Μισός, αλλά δεν βαριέσαι. I'll find him. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
και να ένα όμορφο δέντρο που λες ότι εκεί μέσα θέλω να πάω. Εκεί σε αυτό το δέντρο θα μπω. Γιατί εγώ άμα το βλέπω αυτό θα φεύγα χιλιόμετρα μακριά και δεν ξαναπατούσα ποτέ. Θα έπαιρνα μια βάρκα και θα πήγαινα όπου αλλού εκτός από εδώ. Δηλαδή πραγματικά, πες ότι ζεις εδώ και λες τι ωραίο μέρος για να φτιάξω το καλύβι μου, βρε αδερφέ. Τι όμορφα, δες αυτό εκεί το πράγμα. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Επίσης, πρέπει να δούμε ξανά το 13ο πολεμιστή τώρα που το σκέφτομαι. Ταινιάρα επίσης. Γαμάτη ταινία, το συνιστώ να το δείτε. Όπως και δίποτε πρέπει να τον δείτε το 13ο πολεμιστή. Αντώνιο Μπαντάρας στα καλύτερά του, μου άρεσε πάρα πολύ. Για κάποιο λόγο μου άρεσε πάρα πολύ. Νομίζω ότι όλη αυτή η σαπίλα που υπάρχει εδώ μέσα, όλο αυτό το πράγμα ρε παιδί μου, είναι 13ος πολεμιστής, τέλος. Το όλο concept, ακόμα και οι εχθροί. Εν τω μεταξύ πρέπει να πάμε σε κάθε ένα από αυτά τα κομμάτια εμείς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε πολύ δρόμο. Τέλος πάντων, θα σας κάνω αποφάνιση κάπου εδώ γιατί έχουμε πολύ δρόμο, έχουμε περιοχές. Κάθε ένα από αυτά τα κομμάτια που λέτε μας οδηγεί και μας δίνει, βλέπετε, είναι σαν το σπαθί του ήρωα. Δηλαδή είναι σαν τα κομμάτια που έσπασε ο Όντιν. Όταν του κουπάνισε το σπαθί και του το σπάσε σε διαφορετικά κομμάτια. Και εσύ πρέπει να μαζέψεις αυτά τα κομμάτια κάπως για να φτιάξεις το καινούργιο σπαθί που θα είναι πιο γαμάτο. Τέλος πάντων. Αλλά, ξαναγυρίζω πάλι πίσω σε αυτό που σας έλεγα. Όλο το κόνσεπτ, η αισθητική, θυμίζει πάρα πολύ 13ο πολεμιστή. Αν θέλετε, The 13th Warrior. Βάλτε να το δείτε. Θα το κατεβάσω και εγώ το ξαναδώ. Πρέπει να το ξαναδώ. Τι όμορφη ταινία. Λοιπόν, είναι τώρα εδώ πέρα. Και δεν είναι ενεργοποιημένο. Οπότε φαντάζομαι, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να το ενεργοποιήσουμε κάπως. Μάλιστα. Οπότε είναι αυτά τα μπρος πίσω. Άρα μετράμε 1-2. Αυτό μάλλον δεν είναι σπαθί. Οπότε μάλλον αυτό πρέπει να πάω κοντά. Τα σπαθιά νομίζω είναι 3 τα κομμάτια. Αυτό είναι απλά ένα ξύλο. Sigmund's sister trades ships with a sorceress. And in disguise, she lies with her own brother. She gives birth to a son named Sinfjotli. Αυτό το ότι πηγαίναν όλοι με όλες με ξεπερνά, αλλά ποιος είμαι εγώ να κρίνω. He tests the boy and finds him strong and fearless. And so they go to take their vengeance on King Sigir. Έκανε παιδί με τον αδερφό της για να εκδικηθεί τον άντρα της. Σας ξαναλέω, ποιος είμαι εγώ για να κρίνω. As Sigmund and Sinfjotli are being buried alive, Sigmund's sister throws an armful of straw into the grave mound. Hidden in the straw is Sigmund's sword, the gift of Odin. They cut their way out of the grave mound and set fire to Sigir's hall. The king burns to death. Sigmund calls to his sister to come out so that she may live and be honored. She does come out. But only to tell him the truth. That she had slept with him, her brother, to beget a strong avenger. I am not fit to live, she says, and walks back into the fire. Αυτό. Ότι κοιμήθηκε με τον αδερφό της, αλλά ο αδερφός δεν καταλαβαίνει ότι είναι αδερφή του. Εντυπωσιακό. Norse Mythology στα καλύτερα της. Στην Ελλάδα γίνονταν κάτι τέτοιο. Τώρα που τους καθόμουν παντού γίνονταν κάτι τέτοιο. Οπότε τώρα εμείς θα πρέπει να πάρουμε κομμάτι. Αυτό είναι ένα σπαθί εκεί πέρα. Ναι, είναι άλλο κομμάτι. Σας ξαναλέω, κάθε κομμάτι είναι και κόσμος. Κάθε κόσμος και καημός, κυριολεκτικά όμως. Οπότε όλη η ιστορία είναι να μπορέσουμε να τα μαζέψουμε όλα αυτά. 3 κομμάτια νομίζω, αν δεν κάνω λάθος είναι. Και εκεί πέρα ένα. Οπότε θα μπούμε πρώτα εδώ μέσα. Θα σου πει, είσαι έτοιμος να το ζήσεις το όνειρο. Ναι, παρακαλώ. Δώσε μου το σπαθί μου. It's a dream. It's coming from there. And there. What are they?
Senua. Imagine a sword that can slay gods. Its name is Gramr. It was forged by the god of all Northmen, Odin, and gifted to Sigmund, a great warrior. I need this sword. It's important. Can you help me? The sword appears whole, but it is an illusion. It shattered into shards long ago. It is said the great warrior can reforge Gramr by answering the trials of Odin, one for each shard. The roots of the Tree of Death will take you to new lands, where you will face the trials. Ah, πρέπει να κάνω κύκλο. Go to the shard. Go to the shard. What's the shard? Find it. It's the metal on the stairs. Find it. The metal. The runes. You need that sword. Go to the shard. Find the shards. Find the shards. Λοιπόν, και κάπου εδώ, πολύ αγαπημένοι μου φίλοι και θεατές, εγώ θα σας αποχαιρετήσω, θα κάνω μια απόπειρα να μπω εδώ μέσα. Πρέπει να μπούμε σε κάθε ένα από αυτούς τους κόσμους. Έχει 4-5, πόσοι είναι όλοι μαζί. Οπότε θα δοκιμάσουμε να μπούμε στον πρώτο. Είναι περίεργο, είναι περίεργη καταθλιπτική τέρμα, λαβύρινθ ιστορίες, αλλά εντάξει. Οπότε θα μπούμε εδώ μέσα. Forced the dwarves to make a sword that would never fail and never rust, and that would slice through iron and stone and bring victory to its bearer. But the angry dwarves cursed it. It would be the death of a man every time it was drawn, and it would be the death of the king. Let me tell you about the sword Tyrving. Το σπάθι των Ιωνών. Πες μέσα. Πες μας. Θα μπούμε. I don't recognize this place. Where are we? Θα βάλουμε και το μάτι στη Θαντέρα. It feels wrong. Where are we now? Τώρα μάλιστα. Burial mound. Βρε το παιδί. It's so strange that we go to such lengths to bury death. Λοιπόν. So very ordinary. Extraordinary. Δελαστικό δεν είναι, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, κάπου εδώ πέρα, εγώ θα σας αφήσω γιατί έχει πολύ ψωμί αυτό. Έχει πάρα πολύ ψωμί. Ας το γυρίσουμε λίγο. Ας αφήσουμε το κορίτσι εδώ να ξεκουραστεί. Τα λέει το παιδί, τα λέει μόνη της. Λοιπόν, κάπου εδώ θα αναγκαστώ να σας αφήσω, να ξεκουραστείτε εσείς, να ξεκουραστούμε κι εμείς. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μέχρι τώρα εδώ. Ήταν γαμάτα. Γενικά σήμερα μου άρεσε πολύ περισσότερο από την προηγούμενη φορά. Μπορεί να είναι λίγο παιδευτικό, αλλά είναι ωραίο το άτιμο. Ελπίζω να σας άρεσε και εσάς. Έχει δρόμο, μαθαίνεις ιστορία, μαθαίνεις πορεία πράγματα. Το gameplay του είναι λίγο περίεργο και εκνευριστικό μερικές φορές, αλλά μπορώ να πω ότι τώρα που το παίζω δεύτερη φορά μου άρεσε ένα κλικ παραπάνω, γιατί καταλάβαινα τι πρέπει να κάνω περισσότερο από την προηγούμενη φορά. Είναι λίγο clunky, δεν θα πω ψέματα, ειδικά είναι λίγο μονότονο, είναι λίγο στα dodge του, δεν είναι και το καλύτερο. Αλλά δεν πειράζει, είναι αρκετά ωραίο. Αν το βρείτε, τσιμπήστε το, αξίζει να το ξεκινήσετε παρέα. Πάρτε το, παίξουμε παρέα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θύμιο, ευχαριστώ πάρα πολύ και για το donate. Σας ευχαριστώ όλους και για τα follow και για τα πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο, 5 η ώρα, ραντεβού εδώ. Όσοι είστε και γουστάρετε, μπείτε. Αυτά για σήμερα. Λογικά θα το τελειώσουμε και έχω στα υπόψη, αλλά πολύ πιο μετά λίγο, γιατί μου στείλανε το Resident Evil το 8. Θέλω να το παίξω, αλλά θέλω να το κάνω special, θέλω να το κάνω πολύ ωραίο. Αυτά προς το παρόν, θα το πάμε λίγο πιο μετά, ενώ μπορούσα να το ξεκινήσω τώρα, θα το πάω λίγο πιο μετά, ενώ το έχω. Θέλω να σας δείξω και κάποια άλλα ωραία. Λοιπόν, όπως και να έχει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κωνσταντίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Παιδιά, σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για όλα. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Καλό απόγευμα, νωρίς είναι ακόμα, βγείτε, διασκεδάστε, περάστε όμορφα. Και αυτά από μένα για εσάς. Tomorrow it's a new day που λέει και το τραγούδι που δεν υπάρχει. Λοιπόν, υπάρχει. Λοιπόν, καλό βράδυ, να περνάτε καλά. Γεια σας. Steam δωρεάν, μπράβο. Όσοι έχετε, Αντώνη, πες πάρτο. Όσοι είστε και έχετε Steam, τσιμπήστε το.
Αξίζει ως 35ου αξίζει, που λέει και ο Κωνσταντίνος. Ευχαριστώ Κωνσταντίνα, αυτό το ξέχασα πάλι. Το πιο από μένα πριν, αλλά το ξέχασα. Μπείτε και πάρτε το, έτσι. Στο Steam, τσιμπήστε το. Έχει και το Company of Heroes. Αλλά εντάξει, αυτό δεν με τρελαίνει τόσο. Τσιμπήστε το. Αξίζει με τα χίλια. Λοιπόν, γεια σας από μένα. Να περνάτε καλά. Να παίζετε ωραία παιχνίδια, να κάνετε τις βόλτες, να γουστάρετε τη ζωή σας. Και τα λέμε αύριο. 5 ώρα, σας περιμένω. Bye.